missing people. We ask for the remains. We ask to know their whereabouts. We ask for justice. We ask for our human rights and the freedom independent of Cyprus. Take these troops. Take these settlers. Freedom! 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 Freedom!
εκλογές χωρίς έπικους και στρατό κατοχής. Μιας Κύπρου όπου όλα τα παιδιά της, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Αρωνίτες, Αρμενοί και Λατίνοι, θα είναι ελεύθεροι να ζήσουν και να ευημερήσουν μαζί. Ελεύθεροι να οικονομήσουν ένα καλύτερο μέλλον σε μια κοινή πατρίδα. Αυτό είναι το όραμά μας και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Οι επιδιώξεις μας βασισμένες πάνω σε αρχές και δημοκρατικές αξίες. Ζητούμε μια λύση που πραγματικά θα φέρει την επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Μια λύση που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Ως Βρετανοί πολίτες απαιτούμε από τη Βρετανική κυβέρνηση μια τουλάχιστον ισοζυγημένη πολιτική πάνω στο Κυπριακό. Μια πολιτική που να διέπεται από σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο. Ζητούμε από την Βρετανία να τιμήσει τις υποχρεώσεις της προς την Κύπρο. Ζητούμε και αναμένουμε από τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, Gordon Brown, να αποδείξει με τις πράξεις και τα έργα του ότι οι ηθικές αξίες που τον καθοδηγούν και για τις οποίες μίλησε όταν ανάλαβε τα καθήκοντά του ισχύουν και για τις αδικίες που έχουν γίνει και συνεχίζονται εις βάρος της αγαπημένης μας Κύπρου. Αυτή η χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σε θέση να εξασκήσει πιέσεις πάνω στην Τουρκία. Μια χώρα που επιθυμεί να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά η οποία δεν προσαρμόζεται σε ευρωπαϊκές αξίες και ιδεώδη. Και η οποία παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο σε μια συμφωνημένη λύση του Κυπριακού. Εμείς δεν πρόκειται να λυγίσουμε μπροστά στις πιέσεις και δολοπλοκίες που γίνονται εις βάρος της Κύπρου. Το χρωστούμε σε αυτούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κύπρου. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα, θα αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και θα προασπίσει τα συμφέροντα της Κύπρου μέχρι τη δικαίωση του αγώνα μας.